Μία ομάδα μαρτύρων είναι και οι ιερομάρτυρες οι οποίοι σαν κληρικοί έδωσαν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό και την επισφράγισαν με τη ζωή τους. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο Άγιος Χαράλαμπος, μια ιδιαιτέρως ηρωική μορφή της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε το 90 μετά Χριστό στη Μαγνησία, πιθανότατα της Θεσσαλίας, κατ' άλλου στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Οι ευσεβείς γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά με κίνδυνο της ζωής τους, διότι το να είσαι χριστιανός θεωρούνταν έγκλημα για το Ρωμαϊκό κράτος και οι χριστιανοί διώκονταν ανηλαιώς. Το 130 μπήκε στις τάξεις του κλήρου. Ως πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Μαγνησίας ανέλαβε τεράστιο αγώνα για τη διάδοση της νέας πίστεως. Έκθετε τον εαυτό του σε κίνδυνο προκειμένου να αποσπάσει ανθρώπους από τη σκοτεινή ειδωλολατρία και να τους οδηγήσει στο φως του Χριστού. «Είναι κρίμα», έλεγε, «είναι τρομερό, είναι αδιανόητο να ζουν οι άνθρωποι στην πλάνη της ειδωλολατρίας και να πάνε κατόπιν στην κόλαση. Κήρυτε φλογερούς λόγους σωτηρίας και στυλίτευε δημόσια την πλάνη των δαιμονικών ειδώλων». Τότε αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο ασεβής χριστιανομάχος ο Σεβίρος. Συνέχισε και αυτό στην παράδοση των προκατόχων του, μισούσε θανάσιμα τους χριστιανούς και θεωρούσε καθήκον του να τους εξολοθρεύσει. Γι' αυτό και ανανέωσε με διάταγμά του το γενικό διωγμό του σε όλη την αυτοκρατορία. Όποιος υπήκοος αρνιόταν να τιμήσει τους ιδωλολατρικούς θεούς και τους καταφρονούσε, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν φρικτά και πέθαινε με επώδυνο θάνατο. Διοικητής της Μαγνησίας ήταν κάποιος σκληρός και φανατικός ιδωλολάτρης ονόματι Λουκιανός. Εφαρμόζοντας με περίσσιο φανατισμό την αυτοκρατορική διαταγή, έτρεχε σε κάθε μέρος μανιασμένος, ανακαλύπτοντας χριστιανούς τους οποίους υπέβαλε σε σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια προκειμένου να τους μεταστρέψει ξανά στη λατρεία των ειδώλων. Τους οδηγούσε στα στάδια όπου τους εξολόθρευε δημόσια για παραδειγματισμό. Όταν λοιπόν έμαθε ο ηγεμόνας Λουκιανός τη χριστιανική δραστηριότητα του ιερέως Χαραλάμπους, εξαγριώθηκε. Έξαλλος από το κακό του, έστειλε στρατιώτες στη Μαγνησία να τον συλλάβουν. Είχε πληροφορηθεί για τη δράση του και γι' αυτό διέταξε να τον φέρουν σιδηροδέσμιο μπροστά του. Ο Άγιος ήταν ήδη υπέργυρος 113 ετών. Ο σκληρόψυχος ηγεμόνας τον κοίταξε με βλοσιρό βλέμμα και τον ρώτησε απειλητικά: «Γιατί, γέροντα, καταφρονείς τις διαταγές του αυτοκράτορα, γιατί αρνείσαι τους θεούς μας?» «Εγώ», του απάντησε ο Άγιος, «υπακούω και υποτάσσομαι στο Βασιλέα των Ουρανών, τον Χριστό μου. Γονατίζω ευλαβικά στα δικά του προστάγματα, γιατί ξέρω πως είναι ποτισμένα με δικαιοσύνη, με αγάπη και σωτηρία της ψυχής. Ο δικός σας Βασιλέας διατάζει παράλογα πράγματα. Σας προστάζει να προσκυνάτε θεούς ανέστητους, νεκρά στοιχεία, είδωλα άψυχα. Σας νεκρώνει τη ζωή και σας σκοτώνει την ψυχή. Ο δικός μου Βασιλέας ο Χριστός μας οδηγεί στη λύτρωση και στην αιώνια ζωή. Όποιος ζητήσει με θερμή προσευχή και πίστη τη δύναμή του γίνεται και αυτός ισχυρός. Με τη δύναμή του γίνεται δυνατός. Με τη δύναμή του εξαφανίζονται οι αρρώστιες και συντρίβονται οι δαίμονες. Φτάνει, γέροντα, αρκετά. Δεν έχω όρεξη να ακούω τις ανοησίες του», τον διέκοψε ο Λουκιανός. «Το κήρυγμα σου κράτησε το για άλλους. Εγώ ένα έχω να σου πω και αυτό είναι το συμφέρον σου. Προσκύνα τα είδωλα, γιατί έτσι μονάχα θα μπορέσεις να γλιτώσεις τα βασανιστήρια που σε περιμένουν. Το ακούς, ξεροκέφαλε?» Ο Άγιος χαμογέλασε και του είπε: «Κακώς νόμισες ότι έναν ιερέα του Χριστού θα τον τρομάξουν οι φοβέρες για βάσανα και θάνατο. Εγώ έπρεπε να είχα κοιμηθεί προπολού. Άλλωστε, εμείς οι χριστιανοί τα βάσανα και το θάνατο δεν τα αποφεύγουμε, αλλά τα θέλουμε και τα αποθούμε, γιατί εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους και όπως οι γενναίοι στρατιώτες δεν επιθυμούμε τον ήσυχο θάνατο μιας κλίνης, αλλά το δοξασμένο της μάχης». Η ηρωική ομολογία του Άγιου Κληρικού εξόργησε τον Λουκιανό. Χωρίς να σεβαστεί τα βαθιά του γεράματα, διέταξε ανελαίητα βασανιστήρια. Οι απάνθρωποι ειδωλολάτρες Δήμοι, αφού τον έγδισαν, άρχισαν να τον γδέρνουν ζωντανό. Ο πόνος ήταν φοβερός, τρομερός και αβάσταχτος. Ο Άγιος όμως σφίγγει τα δόντια του. Υπέμεινε με αφάνταστη καρτερία τους ανίποτους πόνους. Το μαρτύριο κρατούσε ώρες, αλλά ο Άγιος Γέροντας άντεχε. Τότε, με παρέμβαση της Θείας Χάρης, συνέβη το απροσδόκητο. Δύο από τους σκληρούς βασανιστές του, ο Πορφύριος και ο Βάπτος, βλέποντας τον ηρωισμό του μάρτυρα, μεταστράφηκαν στο χριστιανισμό. Πέταξαν τα μαχαίρια και φώναξαν: «Είμαστε και εμείς χριστιανοί». Το αποτέλεσμα ήταν να αποκεφαλιστούν επί τόπου.
Στη συνέχεια, δύο γυναίκες ξεπήδησαν από το πλήθος που παρακολουθούσε τα βασανιστήρια του μάρτυρα, ομολόγησαν και εκείνες ότι είναι χριστιανές και στεφανώθηκαν με το στέφανο του μαρτυρίου. Η Εκκλησία τους γιορτάζει όλους τη 10η Φεβρουαρίου μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο. Μετά συνέβη και άλλο θαυμαστό γεγονός. Τα εργαλεία των δημίων, οι χειράγρες, άρχισαν να στομώνουν ανεξήγητα και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη δουλειά που άρχισαν. Οι βασανιστές λέγανε κατάπληκτοι: «Τι συμβαίνει? Μήπως αυτός εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός και ήλθε να μας τιμωρήσει? Μήπως ο Θεός που πιστεύει ο Χαράλαμπος είναι αληθινός και γι' αυτό στομώνει τις χειράγρες?» Ένας αξιωματούχος που άκουσε αυτές τις συζητήσεις θύμωσε πολύ. Σηκώθηκε και βρίζοντας στρατιώτες, δούλους και βασανιστές τους είπε: «Είστε χαμένοι, παράλυτοι και ανίκανοι. Τρέμουνε τα χέρια σας». Αρπάζει αμέσως μόνος του τις χειράγρες και μανιασμένος θέλησε να τις μπήξει στο γέρικο και ασκητικό κορμί του ιερομάρτυρα. Ο Θεός όμως για να ενισχύσει την πίστη του Αγίου και για να του δείξει ότι βρίσκεται κοντά του και παρακολουθεί τους πόνους του, έκανε το θαύμα του. Κόπηκαν αμέσως τα χέρια του άπιστου από τους αγώνες και μείνανε κολλημένα με τις χειράγρες στο σώμα του Αγίου. Τρομαγμένος τότε και πονώντας αφόρητα αυτός, έπεσε κάτω φωνάζοντας, κλαίγοντας και λέγοντας: «Βοηθήστε με, αυτός εδώ είναι επικίνδυνος, μου έκοψε τα χέρια, σώστε με, βοηθήστε με, είναι μάγος». Τότε ο ηγεμόνας πλησίασε και σαν είδε τα χέρια του άλλου κρεμασμένα από το σώμα του μάρτυρα, από το κακό του έγινε έξω φρενών και έφτισε τον Άγιο στο πρόσωπο. Ο Θεός όμως έδωσε και σε αυτόν την τιμωρία. Στράβωσε αμέσως ο λαιμός του και κοίταζε τώρα το πρόσωπό του προς την πλάτη του. Ο λαός της Μαγνησίας που έβλεπε αυτές τις τιμωρίες του Θεού φοβήθηκε και παρακαλούσε τον Άγιο λέγοντας: «Σταμάτα σε παρακαλούμε Άγιο την οργή του Κυρίου, μην ανταποδίδεις κακό αντί κακού». Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώ δεν το κάνω εγώ από κακία, αλλά τους τιμωρεί ο Κύριος διότι είναι κακή και ασεβής. Το κάνει ο Κύριος διότι θέλει να τα βλέπετε εσείς και να γίνουν παράδειγμα για σας. Θέλει να τον πιστέψετε, να τον ακολουθήσετε και να σας δώσει την αιώνια ζωή και βασιλεία». Τότε πολλοί από αυτούς που είδανε με τα μάτια τους τη δύναμη του Θεού και τα θαύματα πιστέψανε. Αλλά και εκείνος που τα χέρια του είχαν κοπεί τώρα παρακαλούσε τον Άγιο λέγοντας: «Άγγελε του Θεού και ουράνιοι άνθρωποι, βοήθησε με τον ταλέπορο, γιατρέψέ με σε παρακαλώ, σου υπόσχομαι όταν γιατρευτώ θα πιστέψω στο δικό σου το Θεό». Ο Άγιος τους λυπήθηκε και προσευχήθηκε στον Κύριο για εκείνους. Την ίδια στιγμή γιατρεύτηκαν όλοι όσοι τιμωρήθηκαν. Εκείνος που του αποκαταστάθηκαν τα χέρια του σαν πρώτα πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Και ο Λουκιανός που επανήλθε το πρόσωπό του στη θέση του σταμάτησε το διωγμό κατά των χριστιανών και αναφέρει τα γενόμενα στο βασιλέα. Ο Άγιος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο σπίτι του. Αυτό το σπίτι του έγινε προσκύνημα. Πηγαίνανε οι κάτοικοι της Μαγνησίας και των περιχώρων και τον βλέπανε. Κατάκητος και εξαντλημένος από όσα έπαθε από το κρεβάτι του, τους δίδασκε τι πρέπει να κάνουν για να σωθούνε. Εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, αλλά και πολλοί ειδωλολάτρες πιστεύανε και βαπτίζονται. Τότε, μετά το μαρτύριό του, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα και πολλές θεραπείες ασθενών. Ακόμη και αναστάσεις νεκρών έγιναν με την προσευχή του Αγίου. Ο Λουκιανός, βλέποντας αυτά τα θαύματα, σηκώθηκε και πήγε μόνος στο βασιλιά. Του ανέφερε όλα όσα συνέβησαν με τον Άγιο. Ο ασεβής Εβήρος όμως, αντί να πιστέψει, μόλις τα άκουσε, άναψε από το θυμό του και είπε: «Γιατί αμελείτε θεούς αιώνιους και δεν εξολοθρεύετε από προσώπου γης αυτούς τους ασεβείς που σας βρίζουνε και σας εμπέζουνε?» Αμέσως κατόπιν έστειλε αρκετούς στρατιώτες με τη διαταγή να καρφώσουν στη ράχη του μάρτυρος καρφιά. Πράγματι, πήγαν οι στρατιώτες και μπήξαν τα καρφιά με πολλή σκληρότητα και ασπλαχνία στο σώμα του μάρτυρος. Κατόπιν τον δέσανε από τη μεγάλη γενιάδα του και τον τραβούσαν αλίπητα οι απάνθρωποι χωρίς καθόλου να σκεφτούν τα βαθιά γεράματά του. Αλλά και πάλι με θαυματουργό τρόπο δεν έπαθε τίποτα ο Άγιος. Στεκότανε ευθυτενής και ροδοκόκκινος. Τότε ο βασιλιάς είπε να τον λύσουν και να τον πάνε κοντά του. Πράγματι τον λύσανε και ο Σεβήρος τον ρώτησε: «Πες μου πρώτα πόσο χρονών είσαι?» 113 χρονών του απάντησε ο Άγιος. «Αφού λοιπόν τόσα χρόνια έζησες, πώς δεν έχεις λίγο μυαλό να γνωρίσεις τους αθάνατους θεούς, παρακάθεσαι και προσκυνάς τον Χριστό σαν να είσαι ανόητος?» «Επειδή», του αποκρίθηκε ο Άγιος, «τόσα χρόνια έζησα, εγνώρισα την αλήθεια και προσκυνώ τον αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο και πανηχτήρμονα». Ο πορωμένος τότε έπαρχος Κρίσπος είπε στο βασιλιά:
Θανάτωσε τον επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο, γιατί με τις μαγείες του κάνει αυτά τα τερατουργήματα. Τότε ήλθε εκεί και η κόρη του βασιλιά, που τη λέγανε Γαλήνη, και δήλωσε ότι με αυτά που είδε έγινε και αυτή χριστιανή. Ο Σεβίρος θύμωσε πολύ και έστρεψε την οργή του στον Άγιο, λέγοντάς του πως δίδαξε λανθασμένα πράγματα στην κόρη του Γαλήνη. Γι' αυτό εξέδωσε εναντίον του Αγίου την καταδικαστική απόφαση σε θάνατο δι' αποκεφαλισμού. Οι Δήμοι πήραν τον Άγιο και το φέραν στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως. Όταν έφτασαν εκεί, ο Άγιος σήκωσε τα χέρια και τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε. «Σε ευχαριστώ, Κύριε», είπε, «γιατί είσαι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σύ παντοδύναμη, εχτύπησες τον εχθρό μας τον διάβολο. Σύ εχτύπησες και τον Άδη με το να απαλλάξεις από τον θάνατο το ανθρώπινο γένος. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Μετά από αυτό, ο Άγιος παρέδωσε αμέσως την αγιασμένη ψυχή του στο Χριστό ειρηνικά, πριν προλάβει ο Δήμιος να του κόψει το κεφάλι. Ο Θεός δεν θέλησε να ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Αρκετά βασανίστηκε. Το Άγιο του Λείψανο το παρέλαβε κατόπιν η Γαλήνη και το ενταφίασε μέσα σε χρυσή θήκη, αφού του έβαλε πολύτιμα μοίρα και αρώματα. Κατόπιν το Άγιο Λείψανο του ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους μοιράστηκε χάριν ευλαβίας στους απανταχού Ορθόδοξους Χριστιανούς. Διώχνει το Άγιο Λείψανο του κάθε ασθένεια σε όσους το παρακαλούνε. Υπάρχουν και σήμερα σε πολλούς ναούς και μοναστήρια τεμάχια Λείψανων του Αγίου Χαραλάμπους. Η Αγία Κάρα του βρίσκεται πάνω στα Μετέωρα, στο μοναστήρι του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στέφανου. Κάνει δε συχνά εκπληκτικά θαύματα. Υπάρχει εκεί και φυλάδιο που περιέχει τα θαύματα του Αγίου. Πλήθος ναών είναι αφιερωμένοι στη χάρη του και οι πιστοί επικαλούνται τη βοήθειά του, θεωρώντας τον ως έναν από τους πιο θαυματουργούς Αγίους. 38 παράδειγμα, η θαυματουργική διάσωση της πόλεως των Φιλιατρών από τη μανία των γερμανικών στρατευμάτων το 1943. Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου.